Ο κύριος Πομπέο βρίσκεται στην Αθήνα. Η κυβέρνησή μας τον υποδέχτηκε ως Καίσαρα της αρχαίας εποχής, περιμένοντας ταπεινά κάποια ευαρέσκεια, κάποια ελεημοσύνη από την πλευρά του. Ο λαός μας, ψυχανεμιζόμενος στην αλήθεια, δεν συμμερίστηκε τον ενθουσιασμό των κυβερνώντων. Τι ήρθε να κάνει ο κύριος Πομπέο στην Ελλάδα? Ήρθε να δώσει και να πάρει, μας λένε οι κυβερνητικοί υπεύθυνοι και τα δημοσιογραφικά τους παρακλάδια. Το τι θα πάρει το γνωρίζουμε. Μας έχει ήδη ανακοινωθεί. Θα επισημοποιήσει τη μετατροπή της χώρας μας σε προπύργιο στην επιθετική περίσφυξη της Ρωσίας που ενοχιστρώνει το ΝΑΤΟ και η ΗΠΑ. Θα επισημοποιήσει τη μετατροπή της χώρας μας σε ενδοχώρα του Ισραήλ, κάνοντάς την συνένοχο σε όλες τις εγκληματικές πρακτικές του τελευταίου. Θα επισημοποιήσει τη θέση της χώρας μας ως υπάκου οπιόνι των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ στα Βαλκάνια, εν ώψη των ανακατατάξεων που ετοιμάζονται εκεί. Θα πάρει βάσεις, μερικές από τις πιο σημαντικές από τις βάσεις των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων θα γίνουν αμερικανικές. Το Στεφανοβίκιο, έδρα της αεροπορίας στρατού, η Λάρισα, η Σούδα, ο Άραξος, η Αλεξανδρούπολη, το Άκτιο και ό,τι άλλο επιθυμήσουν οι ΗΠΑ, όποτε το επιθυμήσουν. Φυσικά, όταν ολοκληρωθούν τα στρατιωτικά έργα των ΗΠΑ εκεί, επενδύσεις τις λένε οι ανόητοι κυβερνητικοί κράχτες, οι βάσεις αυτές θα συνδιοικούνται. Δηλαδή, όσα πλήρωσε και έφτιαξε ο λαός μας για να υπηρετήσει την εθνική του άμυνα, εκχωρούνται στις ΗΠΑ και στο ΝΑΤΟ. Θα πάρει τη δήλωση απόλυτης υποτέλειας των κυβερνώντων. Αλλά αυτό είναι κάτι που το έχει πάρει από καιρό και το αναβάθμισε μάλιστα στην περίοδο διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ. Ίσως πάρει και τη διαβεβαίωση ότι η Ελλάδα θα συνεκστρατεύσει στον Περσικό κόλπο στις νέες πολεμικές περιπέτειες ΗΠΑ και ΝΑΤΟ. Το τι ήρθε να δώσει είναι λιγότερο διακριτό. Θα μας δώσει, λέει, μια ισχυρή συμμαχία. Μια συμμαχία όμως που θα εξυπηρετεί αποκλειστικά και μόνο το συμφέρον των ΗΠΑ. Αυτό το συμφέρον πιέζει προς τη συνδιαχείριση με την Τουρκία των φυσικών πόρων που βρίσκονται μέσα στις ζώνες εθνικής κυριαρχίας της χώρας μας. Αυτό το συμφέρον πιέζει για μια τάχα μου λύση του Κυπριακού, όπου θα έχουν όλοι λόγο για τις τύχες του λαού της Κύπρου, εκτός από τον ίδιο το λαό της Κύπρου. Προτεκτοράτο το έλεγαν αυτό στον καιρό του απεικισμού. Θα μας δώσει, υπόσχεται, όπλα, μεταχειρισμένα και πεπαλαιωμένα φυσικά, από τις αποθήκες και τις χωματερές του Αμερικανικού στρατού, αλλά και αυτά θα πρέπει να τα πληρώσουμε. Θα μας δώσει ίσως την ευλογία του και την ευχή του. Φίλες και φίλοι, ετούτη εδώ τη χώρα, την Ελλάδα, όπως και όλες τις χώρες του κόσμου, τις έφτιαξαν οι λαοί με τους αγώνες τους και το μόχθο τους. Η πατρίδα, οι πατρίδες, χτίζονται με το αίμα και τον υδρότα των εργαζόμενων. Σε αυτούς ανήκουν. Το κεφάλαιο δεν έχει πατρίδα, μόνο κέρδος έχει. Δεν τον νοιάζει κάτω από ποια σημαία θα έρθει αυτό το κέρδος. Οι κυβερνήσεις και οι εκλεκτοί του καπιταλισμού δεν έχουν, δεν μπορεί να έχουν πατρίδα. Υπηρέτησαν και υπηρετούν κάθε είδους αφέντες, ως και τους φαγείς ναζί στην κατοχή, για να διασφαλίσουν την ταξική τους θέση. Να είναι σίγουροι όμως ότι ετούτες οι προσφορές υποτέλειας, η ραγιάδικη υποταγή σε όποιον ισχυρό, θα βρει απέναντί τους στο λαό μας. Ο πατριωτισμός του τελευταίου είναι το μεγάλο ανάγχωμα στους υπεριαλιστές και στους εγχώριους πρόθυμους, που με ενθουσιασμό δίνουν απλόχερα αυτό που δεν τους ανήκει. Την εθνική κυριαρχία και επικράτεια, την περιουσία του λαού μας. Φίλες και φίλοι, σήμερα πια το σύνθημα για αποδέσμευση από το ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι σύνθημα για το μέλλον, έτσι, για κάποια αόριστη κατάσταση. Είναι όρος επιβίωση για το λαό μας και τη χώρα μας.